Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη. Μαύρος Αύγουστος, χειρότερος μήνας για το 2021 στους θανάτους. Από πού μας ήρθε τώρα αυτό, γιατί τόσοι πολλοί θάνατοι? Τόσοι πολλοί θάνατοι λόγω του γεγονότος ότι το παρόν κύμα, το οποίο ελπίζουμε ότι είναι προς το τέλος του, ήταν και το πιο σοβαρό μέχρι στιγμής. Είχαμε μία κορύφωση γύρω στα 1.165 κρούσματα με παρατεταμένη παρουσία κρούσματων σε πολύ πολύ υψηλούς αριθμούς για πολύ καιρό. Ήταν επόμενο ότι τέτοιος αριθμός κρούσματων θα μεταφραζόταν σε νοσηλείες και φυσικά σε μεγάλων αριθμών διασωληνώσεων. Φτάσαμε και 54 άτομα σε κάποια περίοδο και γνωρίζουμε ότι από αυτούς ένα 50% στο τέλος της ημέρας θα καταλήξει. Και βεβαίως να πούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Καραγιάννη, ότι μας ήρθε και η είδηση ότι είναι δύο δίδυμα στο Μακάριο που νοσηλεύονται και ένας 14χρονος με την υποστήριξη οξυγόνου, που σημαίνει δεν είναι μόνο οι μεγάλες ηλικίες, είναι και οι μικρές και οι πολύ μικρές ηλικίες οι οποίες κινδυνεύουν από αυτό το πράγμα. Αλλά οι θάλαμοι κατά κύριο λόγο γεμίζουν με τους ηλικιωμένους, οι οποίοι πολλές φορές είναι και ανεμβολίαστοι, αλλά βλέπουμε και εμβολιασμένους, κακά τα ψέματα. Τι συμβαίνει, έχει αρχίσει και χάνεται η ανοσία? Πρέπει να πούμε ότι εδώ και καιρόν προειδοποιούσαμε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος είναι και ιδιαίτερα επιθετικό όσον αφορά τις νεαρότερες ηλικίες και μάλιστα και τα παιδιά. Γι' αυτό και η ανησυχία μας σχετικά με την εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον από 12 ετών και πάνω, η οποία είναι αναγκαία, εάν δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα το φθινόπωρο που μας έρχεται. Ναι. Αυτή τη στιγμή 84% των νοσηλευομένων είναι ανεμβολιαστοί, αλλά το υπόλοιπο είναι εμβολιασμένα. Δεν σας ακούμε, κάνει διακοπή αν θέλετε να επαναλάβετε. Λόγω, άνος... Κύριε Καραγιάννη, αν μας ακούτε, επαναλάβετε την τελευταία σας φράση. Σας ακούω. Λέγω ότι, μάλλον είπα ότι το 84% των νοσηλευομένων είναι ανεμβολίαστη. Ναι. Το υπόλοιπο 15% ναι, αφορά εμβολιασμένα άτομα, τα οποία ίσως να μην αντέδρασαν αρχικά στο εμβόλιο, να μην παρήξαν αρκετά αντισώματα ή απλούστατα να έχουν χάσει τα αντισώματα λόγω του ότι έχουν παρέλθει 8 με 9 μήνες από τον αρχικό εμβολιασμό. Γι' αυτόν και σαν Συμβουλευτική Επιτροπή έκαναμε σύσταση στην κυβέρνηση για την τρίτη ενισχυτική δόση, ούτως ώστε να καλύψουμε πάλι αυτήν την ομάδα των ηλικιωμένων μας, οι οποίοι ίσως λόγω ανοσογύρανσης να μην έχουν ικανά επίπεδα αντισωμάτων. Αυτό είναι φυσιολογικό και για όλα τα εμβόλια ή συμβαίνει μόνο στο εμβόλιο του κορονοϊού? Και τα υπόλοιπα εμβόλια θέλουν επαναληπτική δόση για να θυμηθεί ο οργανισμός ότι παράγει αντισώματα? Τουλάχιστον από τα εμβόλια που παίρνουμε στην παιδική ηλικία, κάποια από αυτά δεν χρειάζονται ενισχυτικές δόσεις. Για κάποια άλλα, όπως παραδείγματος χάρη του τέτανου, χρειάζεται και ένα-δυο άλλα. Αλλά για το συγκεκριμένο στέλεχος και για τα εμβόλια της γρίπης, είναι αναγκαία η ετήσια, ο ετήσιος εμβολιασμός για να είμαστε εγκαλυμμένοι και μάλλον έτσι θα ισχύσει και για τον κορονοϊό. Στο μεταξύ επιχειρήσαμε να μιλήσουμε, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, επιχειρήσαμε να μιλήσουμε με τους γιατρούς εκεί του Μακάριου, να δούμε την πορεία της υγείας των διδύμων και του 14χρονου. Εκτός κινδύνου τα δίδυμα σίγουρα, δεν είναι σε θέση να κάνουν δηλώσεις αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον η υγεία τους δεν πάει άσχημα. Τώρα ενημερωθήκαμε, κύριε Καραγιάννη, για μια νέα μετάλλαξη στην Αφρική, ίσως και πιο επιθετική από τη μετάλλαξη Δέλτα. Κοιτάξτε, όταν μια μετάλλαξη παρουσιαστεί, οι επιστήμονες την συγκαταλέγουν σε δύο κατηγορίες. Μετάλλαξη ενδιαφέροντος και μετάλλαξη η οποία προκαλεί ανησυχία. Και είναι αυτές οι δεύτερου τύπου μεταλλάξεις, τις οποίες πρέπει να παρακολουθούμε την πορεία τους, δηλαδή αν μεταδίδονται εύκολα, εάν είναι πιο νοσογόνος και ούτω καθεξής. Και αυτόν φαντάζομαι θα το
ξέρουμε τις επόμενες εβδομάδες ή 2-3 μήνες, όπως και στην περίπτωση της υπηκής μετάλλαξης, η οποία ναι. πήρε 5-6 μήνες μέχρι να εδραιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και τώρα φυσικά γνωρίζουμε πολύ πολύ περισσότερα για αυτήν την μετάλλαξη, και γνωρίζουμε επίσης ότι παρουσιάζει και κάποια συμπτώματα τα οποία δεν ήσαν ορατά ενώ ήταν στην Ινδία. Με άλλα λόγια, ανάλογα με τον πληθυσμό που μεταδίδεται μια μετάλλαξη, βλέπουμε και διαφορετική Μάλιστα. συμπτωματολογία και προσαρμοστικότητα. Τώρα δεν ξέρουμε αν παρακολουθείτε το άνοιγμα των σχολείων και αν έχετε κάτι να σχολιάσετε. Είμαστε έτοιμοι όσον αφορά στα πρωτόκολλα, θεωρείτε, ο τρόπος που γίνεται σιγά σιγά η επιστροφή? Κοιτάξτε, δεν έχω εμπλακεί στα συγκεκριμένα πρωτόκολλα, αλλά από ό,τι γνωρίζω γίνονται ακόμα συζητήσεις, ούτως ώστε αυτά τα πρωτόκολλα να συμφωνηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και ελπίζω ότι θα είναι τέτοια που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Τώρα, όταν είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τα εμβόλια, μιλάγαμε για το ρωσικό, μιλάγαμε για το κινέζικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν σκέφτεται να βάλει και άλλα εμβόλια στο παιχνίδι? Αν ο εμβολιασμός είναι το πρόβλημα, μήπως πρέπει να πάρουμε βοήθεια και από άλλες χώρες? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται και από τις ίδιες τις εταιρείες οι οποίες παράγουν αυτά τα εμβόλια. Αν δεν αποταθούν διαδιοδότηση στον αίμα, τότε δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Το Sputnik υπάρχει εδώ και καιρό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έγινε επίσημη αίτηση στον οργανισμό για διοδότηση. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κινέζικα εμβόλια. 2 από αυτά αφορούν σε αδρανοποιημένων ιών, η αποτελεσματικότητα των οποίων όμως είναι πολύ πολύ χαμηλότερη από ό,τι τα εμβόλια τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι στιγμής. Επομένως, αυτά θα προσφερθούν μάλλον σε άτομα τα οποία ίσως να μην έχουν αντιδράσει στα υφιστάμενα εμβόλια, ή για τον έναν ή τον άλλο λόγο δεν μπορούν να πάρουν έναν από τα υφιστάμενα Μάλιστα. εμβόλια. Μάλιστα. Διότι πρόκειται για κλασικής τεχνολογίας εμβόλια. Επίσης, υπάρχει ακόμα ένα εμβόλιο το οποίο βρίσκεται στα τελικά στάδια της δοκιμασίας του, και φαντάζομαι πολύ σύντομα θα γίνει αίτηση. Μάλιστα, για να δούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καραγιάννη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά όσον αφορά στα επιδημιολογικά και τα εμβόλια. Οπότε το ζήτημα της τρίτης